Εδώ η διαμάδα στον αγωνιστικό χώρο με τις λευκές εμφάνισεις είναι η ομάδα της Προτσάλης με τα κυτρινό μαυρά. Η ομάδα της Στελιάς. Το κακό είναι ότι δέχτηκε πάλι κόκκινη κάρτα. Δηλαδή ο Αστερίου επέστρεψε από κόκκινη πάλι κόκκινη. Βαθιά παλιά που γίνεται, ο Κουσούλια θα εκμεταλλευτεί τη φάση, θα πλασάρει. Μπαλά θα κατέληξε out. Με τον Σαμαρά θα βγάλει την σέντρα, εκεί θα βγει ο Παύλο και θα μπλοκάρει. Την μπάλα θα έρθει στον Σαββίδη. Σαββίδης θα κάνει το σούτ, θα καταλήξει. Ένα φάουλ αρκετά μακριά, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παύλου. Επιμένουν οι γηπεδούχοι εδώ, δόθηκε offside με διαμαρτυρίες που υπήρξαν από το Δελγεράκι το διαιτητή, το βοηθό. Σαν βλέπουν τη φάση, νομίζω ότι ο βοηθός είχε δίκιο. Κατά την προσωπική μου άποψη, Τσαρμακίδης θα σε θέσει offside. Η μπαλιά του Γεωργιάδη στον Σαμαρά, αυτός θα κάνει το shoot. Έξω η μπάλα όμως, λίγο έξω από το Γιάννη Σαμαρά. Νέα προσπάθεια με Χριστιανίδη, δύσκολα ο Παύλου θα βγάλει σε κόρνερ από την άλλη πλευρά. Οι φιλοξενόμενοι σε ένα κόρνερ, εδώ ο Πετράς με ωραία κεφαλιά, άγαλμα όλοι. Ωραία κεφαλιά, θα κάνει το 0-1, πιο πιστο πέραν το κεφαλιά του Πέτρα. 0-1 για την Στελιά. Με τον Χριστιανίδη, ήθελε να ευνηδιάσει, αλλά το σου που έκανε κατέληξε out. Με τον Σαββίδη θα πέσει ο Καρύπ. Περάσει το δεύτερο ημίχρονο με τον Σαμάρα που έβγαλε την σέντρα. Θα περάσει ακούς να καταλήξει την αγκαλιά του Παύλου. Προσπάθησε η Πρότσανη. Εδώ και πάλι με το Σαμαρά και κεφαλιά όπως από το Φερφέρι θα φύγει πολύ ψηλά. Με τον Γεωργιάδη πέρασε ωραία πάσα για το Σαμαρά, αυτός θα γυρίσει εκεί που ο Τσαρμακίδης θα κάνει σου, σταματάει στο δοκάρι. Καλή στιγμή, πολύ κοντά στην ισοφάριση η ομάδα της Μπροτσάνης, το δοκάρι όμως δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο και πάλι Τσαρμακίδης σουτάρει με την προβολή ο Πετράς. Θα βγάλει σε κόρνερ. Ιωαννίδης θα κάνει τη μεγάλη πάσα. Εκεί ο Σαββίδης θα πλασάρει η μπάλα στο δοκάρι και ο Κουσούλια θα κάνει το γκολ. Κάνει το 2. Μετά για ξαναδούμε τη φάση εδώ. Νομίζω ότι καλύπτει ο παίκτης εδώ. Καλύπτει ο παίκτης που σταμάτησε. Που σταμάτησε, αυτός καλύπτει. Εδώ μόνο δεν ξέρω εάν ήταν μπροστά ο Κουσούλια. Επειδή ήρθε από το δοκάρι, αν ήταν μπροστά ήταν σάι, αλλά για να μην το ακυρώσω πάει να μην το ήταν πίσω. Έγινε το 0-2. Η Ιωαννίδης θα διώξει. Η μπάλα θα έρθει στον Τσαρμακίδη για να πλασάρει αυτός ωραία. Θα κάνει το 1-2 μειώνει η ομάδα της Αυτελιάς με η ομάδα της Προτσάνης με τον Τσαρμακίδη. Και στην καρδιά της άμυνας δεν υπήρχε κάποιος να τον μαρκάρει. Έτσι πλάσαρε. 1-2 στο 60, στο 70. Εδώ είναι η φάση
το πέναλτι που γίνουν είναι σωστά, γιατί κακώς διαμαρτύρεται το Φερφέρης. Δεν υπάρχει κράτημα του Αστέριου από στον Σαββίδη, να το ξαναδούμε βέβαια. Εδώ πηγαίνει, του βγάζει την κίτρινη κάρτα, πια τα δεύτερη. Κόκκινη κάρτα. Είχε δεχτεί κόκκινη και στο παιχνίδι με τα ΤΕΠ, μα δεν κάνω, εδώ κοίταξε. Του κρατάει τον καθαρίσκαση πέρατο, δεν μπορεί να καταλάβει. Εδώ. Το φού τον κρατάει, δεν τον αφήνει να γυρίσει στο σώμα. Να μην επηρεάζουμε τους παίχτες με το στιγμιαίο τράβηγμα, καλύτερα είναι να μην απλώσουν καθόλου τα χέρια. Με τι στιγμιαίο, αφού φούτο, δεν τον αφήνει να γυρίσει. Ήταν στιγμιαίο και δεν το στήριξε ο διαιτητής. Υπάρχει άλλος όμως που το στηρίζει. Και ειδικά μέσα στην περιοχή. Είναι μέσα στην περιοχή, δεν τον αφήνεις να συνεχίσει. Τάκλιν και κράτημα απευθείας πέναλτι. Ο Σαββίδης έκανε λοιπόν το 3-1, εδώ με τον Φιλιππίδη τώρα η ομάδα της Αρτελιάς, πέρασε την πάσα στον Μίλο, θα πλασάρει αυτός, θα κάνει το 1-4 και αυτό πολύ καλό γκολ, καλύπτεται, κακός ο Πετρόπουλος για διαμαρτύρα, βέβαια. Έγινε το 1-4, ο Μίλο, το γκολ, το τέταρτο, που ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη. Εδώ ο Σαββίδης θα εκμεταλλευτεί το λάθος του Πετρόπουλου, θα δώσει την πάσα στον Μίλο, θα πλασάρει, αλλά η απόκριση από τον Καρύμι κατέληξε σε κόλ. Άρα πολύ κοντά και στο γκολτες η Ιταλιά. Μάλιστα. Ωραία, αυτά λοιπόν και από το παιχνίδι της πρωτοτσάνης με την